Λοιπόν, υπάρχεται στην κατέναν δικόμη εμεί εισπορευόμενη, ευρύθεται πόλων δεδεμένων, εφόν ουδείς πόποτε ανθρώπων εκάθισε, λύθεντες αυτών αγάγιον. Εξάλλου, η προηγητής απαραβολή των 10 μνών, όπως θα ενθυμίστε, εφανέρωνε ότι άνθρωπος ευγενής εφορεύει εις χώραν μακράν λαβή εαυτό βασιλείαν. Τούτο ακριβώς υπενήσεται τώρα, ότι αυτός ο ευγενής άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός κατάνθρωπος, πορεύεται εις να λάβει βασιλείαν. Ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα και θα εισέλθει εις αυτή ως βασιλεύς. Η παραβολή ομοίως μας έκανε λόγον, όπως θα ενθυμίστε, περί εχθρών του βασιλέως. Εμπροκειμένου είναι οι άρχοντες του λαού, οι οποίοι πλέον θα λάβουν αμέσως αποφάσεις δια των θάνατων του Ιησού. Ο Κύριος όμως δεν φοβείται τας ενεργείας αυτάς για την ματέωση πλέον του έργου του, διότι γνωρίζει ότι όλα πλέον οδηγούν εις τον θάνατόν του. Και εκείνα που θα φέρουν εις πέρα το λυτρωτικό του έργο δεν θα είναι η εγκαθίδρυσή του ως βασιλεύς εις την πόλη, αλλά ο σταυρικός του θάνατος και η ανάστασή του. Θα είτε ακόμη αυτή η θριαμβευτική του είσοδος μία μαρτυρία ότι εάν οι Ιουδαίοι εδέχοντο αυτόν ως βασιλέα και φυσικά όχι με την έννοια της διακυβερνήσεώς των, προσέξατε αυτό το σημείο, αλλά της επιστροφής των εις των Θεών, θα γίνοντο οι Ιουδαίοι το όργανο εκείνο του Θεού δια την επέκταση της βασιλείας του Θεού εις πάντα τα έθνη. Οι προφητείες μάλιστα είναι γεμάτες από αυτό το πνεύμα, από αυτή την έννοια. Πολλές φορές αναφέρονται εις τα έθνη. Σας αναφέρω προχείρως εκείνο που είπε εις τον Ιούδα τον γιο του Ιακώβ αποθνίσκον, και αυτός ο Μεσσίας προσδοκία εθνών. Πώς όμως θα είτο η προσδοκία των εθνών, εάν οι Ιουδαίοι ως λαός είτο το όργανο επεκτάσεως της βασιλείας του Θεού εις αυτούς, στα έθνη, και συνεπώς δια των Ιουδαίων, δια του λαού των Ιουδαίων θα ευρίσκεται αυτή η πλήρωση της προσδοκίας των εθνών. Τώρα όμως ο λαός, ή καλύτερα ακριβέστερα οι άρχοντες του λαού, θα αποδοκιμάσουν τον Ιησού, και οι φορείς αυτής της βασιλείας δεν θα είναι πλέον ένας λαός, αλλά θα είναι μερικά πρόσωπα, όπως οι μαθητές του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα επίστευαν εκ των Ιουδαίων και θα έφεραν το μήνυμα το απολυτρωτικό, το μήνυμα της βασιλείας του Θεού εις πάντα τα έθνη. Τι τιμή για τον Ισραήλ, τι τιμή να είτο ένας λαός φορεύς της βασιλείας του Θεού εις πάντα τα έθνη. Αυτήν την τιμή την απεποιήθη ο λαός αυτός, διότι απειρνήθη και απεδοκίμασε τον Ιησού Χριστό. Κάνει εντύπωση αυτή η παρατήρηση του Κυρίου, προχωρώντας εις το κείμενο, ότι ο πόλος, το πουλαράκι, δεν είχε δεχθεί εις τη ράχη του κανέναν άνθρωπο. Για να κάνω μία σύντομη απόδοση του κειμένου, κάποιοι ίσως να μην κατενόησαν, ενώ έλεγε αυτά ο Κύριος, ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, και ενώ προσήγγιζαν εις την τοποθεσία Βηθφαγή και κοντά στη Βηθανία την Κωμόπολη, το χωριό Κόμι, που είναι κοντά στο όρος των Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητάς του και τους είπε: «Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό και εκεί όταν θα μπείτε μέσα εις ερχόμενοι, θα βρείτε ένα φουλαράκι δεμένο, πάνω στο οποίο κανείς ποτέ δεν εκάθισε.
αυτό λύσατε το και φέρτε μου το, το εδώ. Ο πόλος γίνεται να είναι ή του όνου ή του ήπιου. Πόλος θα πει μικρό, μικρό ζώο. Δηλαδή μικρό γέννημα ή του αλόγου ή μικρό άλογο δηλαδή ή μικρό γαϊδουράκι. Επειδή όμως πρόκειται περί όνου αναφέρεται στους άλλους ευαγγελιστές ότι είναι όνος, συνεπώς είναι μικρό γαϊδουράκι. Αυτό δεν εδέξει επάνω στη ράχη του κανέναν άνθρωπο. Και τώρα βλέπουμε αυτήν την λεπτομέρεια να λέγει ο Κύριος ότι επάνω σε αυτό το γαϊδουράκι, το οποίο θα μου φέρετε και το οποίο θα βρείτε μπαίνοντας μέσα στο χωριό, πάνω σε αυτό δεν κάθισε ποτέ κανένα. Ήθελε με αυτό να δώσει στους μαθητάς του μια πρώτη εικόνα ότι δεν επρόκειτο περί μια συνήθους πορείας του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, δεδομένου ότι πολλές φορές ο Κύριος ανήκει στα Ιεροσόλυμα και ενώ είχε όλη την περιοχή της Παλαιστίνης με τα πόδια βαδίσει από Ιουδαία έως Γαλιλαία, περνώντας από τη Σαμάρια και αντιστρόφως, εκκινήτω κατά μήκος όλης της χώρας, ουδέποτε ανέβηκε επάνω σε ζώων, αλλά πάντοτε πεζή περιήρχε το της πόλης και τα χωριά, είναι η πρώτη φορά που ζητά να καθίσει επάνω σε ένα ζώο και μάλιστα δεν απήχε από τα Ιεροσόλυμα παρά μόνον 40 λεπτά πορεία. Κατενόησαν λοιπόν οι μαθητές ότι επρόκειτο περί ασυνήθους πορεία. Όχι οι συνηθισμένοι εκείνοι που πάντα ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα όπως άλλες φορές. Και με την παρατήρηση ότι επάνω σε αυτό το υποζύγιο ουδέποτε άλλος άνθρωπος είχε ανεβεί. Ήταν συνεπώς μία πορεία βασιλική. Και ότι βασιλεύς θα επεβιβάζεται επάνω εις το ζώο. Το ότι ο Κύριος παρατηρεί ότι επάνω στη ράχη του ζώου δεν εκάθισε άνθρωπος, τούτο είναι σύμφωνο με τον παλαιό νόμο, το βρίσκουμε στο Δευτερονόμιο στο 21 κεφάλαιο στίχος 3 και στους αριθμούς 19 κεφάλαιο στίχος 2, που το ζώο το οποίο θα προσεφέρετο, όπως η δάμαλη, το δαμάλι, η μικρή αγελάδα, δεν έπρεπε ποτέ να είχε οργώσει. Δεν έπρεπε ποτέ να είχε χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Δεν έπρεπε ποτέ επάνω στη ράχη αυτού του ζώου να καθίσει ποτέ άνθρωπος. Έτσι έλεγε ο παλαιός νόμος, που σήμαινε ότι αυτό το ζώο έπρεπε να θυσιαστεί, να προσφερθεί στον νόμο. Ζώο που χρησιμοποιήθηκε σε αρωτρίωση και άλλες δουλειές ή το ακατάλληλο για την θυσία. Σήμαινε αφιέρωση. Αλλά τι θα πει αφιέρωση? Θα πει προσφορά στο Θεό. Άρα, η παρατήρηση επάνω στο ζώο αυτό, το γαϊδουράκι, δεν εκάθισε άνθρωπος, σημαίνει ότι τώρα θα καθίσει εκείνος προς τον οποίο αφιερούται αυτό. Δηλαδή, μόνο εις τον Θεό θα αφιερούτω. Αφού δεν κάθισε άλλος άνθρωπος, εμέσως υπενήσεται ο Κύριος, και αν ήταν εις θέση οι μαθητές να θυμηθούν των παλαιών νόμων, θα έπρεπε αμέσως να πούν. Άρα, εδώ υποδηλώνει ο Κύριος τη θεότητά. Έχω μάλλον δύο ανάλογα περιστατικά που έρχονται να συμπληρώσουν την όλη εικόνα. Είναι η εκπαρθένου γέννηση του Χριστού, και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές, καινούριο. Και το άλλο, το τρίτο, είναι ο τάφος ο καινούριος εις τον οποίο ανατεθέθηκε ο Κύριος. Δεν θα είχε, θα είτο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν θα είχε λόγους να το αναφέρει αυτό εάν δεν υπήρχε σημασία. Δηλαδή τι? Ότι στο μνημείο αυτό ποτέ κανείς άνθρωπος δεν είχε τοποθετηθεί. Ή το κενόν, το και με αλφα γιώτα, καινούριο μνημείο.
θα το θυμίστε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εις το οποίο επαναλαμβάνω υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής, ποτέ δεν είχε να αποτεθεί άλλος νεκρός. Ίσως υπάρχει η παρατήρηση ότι το μνημείο αυτό θα γίνει το προσκύνημα, λατρεία όλων των αιώνων και όλων των εποχών από τους χριστιανούς. Είναι δευτερεύον σημείο αυτό. Αξιόλογον, αλλά δευτερεύον σημείο. Ό,τι χρησιμοποιείται δια των Θεών πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. Και ό,τι χρησιμοποιηθεί από το Θεό δεν δύναται να επιστρέψει εις χρήση των ανθρώπων. Αυτό η Εκκλησία μας το τηρεί ως εξής. Ό,τι καλύματα προσφέρετε στον ναό, μπορείτε να τα πάρετε εκεί να τα στρώσετε στο σπίτι σας, στο τραπέζι σας. Ποτέ. Εάν προσφέρουμε το Άγιο Ποτήριο, το Άγιο Μυστάριο και ήδη τοποθετηθούν επί της Αγίας Τραπέζης και γίνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δίνονται αυτά τα σκεύη εφ' εξής να χρησιμοποιηθούν δι' άλλην χρήση. Ποτέ. Τελείωσε. Παρεδόθησαν καινούργια και πλέον δεν δίνονται να χρησιμοποιηθούν, διότι η λατρεία αναφέρεται στο Θεό. Άρα, η εκπαθένη γέννηση. Το γαϊδουράκι που άνθρωπος δεν κάθισε και το μνημείο που άνθρωπος δεν ανατετέθη ποτέ ή το καινούριο σημαίνει, και προσέξτε, ούτε κάθισε με τα τάφτα στο γαϊδουράκι αυτό. Αυτό δυνάμεσα να το συμπεράνουμε. Ούτε στο μνημείο αυτό ανατετέθη άλλος νεκρός ποτέ, ούτε η Παναγία γέννησε άλλο παιδί. Σημειώστε και αυτό. Σημαίνει και υποδηλώνουν αυτά τα τρία ότι εκείνος που εγεννήθη είναι ασυνήθις άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Και αυτά πάντοτε δυνάμει του παλαιού νόμου. Όπως σας ανέφερα πως και εκείνη το η αφιέρωσης. Και αν και ημάς ερωτά, γιατί λέτε, ούτως ερείται αυτό ότι Κύριος, ο Κύριος αυτού έχει χρία. Χρία να έχει. Απελθόντες δε οι απεσταλμένοι εύρων καθώς είπεν αυτής εστώτα των πόλων. Λιόντων δε αυτών των πόλων, είπων οι Κύριοι αυτού προς αυτών. Τι διέται των πόλων, οι δε είπων, ότι ο Κύριος αυτού χρίαν έχει. Μια απόδοση σύντομος. Κι αν κανείς σας ερωτήσει, γιατί είδετε το γαϊδουράκι, έτσι θα πείτε, ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη. Όταν έφυγαν οι μαθητές, οι δύο απεσταλμένοι, βρήκαν τα πράγματα όπως ακριβώς τους τα είχε πει ο Ιησούς. Ακριβώς. Και ενώ Έλληνα των πόλων, ιδιοκτήτε του πόλου, τους ερωτούν, τι κάνετε εκεί, γιατί είναι των πόλων, και εκείνοι απήγησαν, ο Κύριος το έχει ανάγκη. Και φυσικά, το έδωσαν οι ιδιοκτήτες το γαϊδουράκι εις τους μαθητάς. Λεπτομέρεια. Μία λεπτομερή περιγραφή. Πολύ λεπτομερή. Αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία. Διότι απλούστατα προέρχεται από αυτόκτας μάρτυρα. Από αυτόκτες μάρτυρα. Όπως θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν ακολούθησε τον Χριστόν, αυτός και ο Ανδρέας ήταν, λέγει, οσί ώρα ενάτη, κάπου τρεις το μεσημέρι. Και το θυμάται αυτό ύστερα από 60 χρόνια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και έμειναν εκείνη την ημέρα μαζί του, λέγει ο Ευαγγελιστής. Αυτό είναι μεγάλη μαρτυρία απολογητική, ότι ο συγγραφεύς είναι αυτόπτης. Έζησε τα πράγματα από κοντά, ο ίδιος. Λεπτομέρειες τις οποίες ουδέποτε μπορεί να γράψει ένας που από δεύτερο χέρι παίρνει τις πληροφορίες. Κατόπιν, είπε τα αυτή λεπτομέρεια, διότι εις τους μαθητάς έκανε πολύ εντύπωση και το γράφουν σαν ένα εντυπωσιακό γεγονός. Αυτό το καθώς εύρον, όπως τους είπε ο Ιησούς, καθώς, όπως τους το είπε, αυτό φανερώνει. Δηλαδή, επρόκειτο για να το γράψουν οι μαθητές, οι οποίοι πάντα ακολουθούσαν τον Κύριο, επρόκειτο περί αγνώστου τόπου,
περί αγνώστων ιδιοκτητών και περί αγνώστων αντικειμένων. Δηλαδή, ότι που μπορούσε να γνωρίζει κανείς ότι αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι είχαν ένα μεγάλο υποζύγιο, έναν όνον, μίαν όνον, και τώρα αυτή η όνος είχε γεννήσει και ένα πουλαράκι το οποίο ήταν κατάλληλο να καθίσει άνθρωπος επάνω. Άγνωστο το αντικείμενο. Αυτό ακριβώς κάνει εντύπωση στους μαθητές. Ότι όλα αυτά ήσαν άγνωστα, δεν είχαν πάει εκεί, δεν γνώριζαν τίποτε, και όμως ο Κύριος, ό,τι τους λέγει, το βρίσκουν ακριβώς κατά την περιγραφή του. Ακόμη, ίσως πει κανείς, αυτή η χρήση του πόλου, χωρίς να ερωτηθούν οι ιδιοκτήτες τα αφεντικά, θα έλεγε κανένας, ο Κύριος αυθαίρετος κινείται. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάτι από ξένη περιουσία και να το χρησιμοποιήσει χωρίς να ερωτηθεί. Δεν γνώριζαν τίποτε, και όμως ο Κύριος, ό,τι τους λέγει, το βρίσκουν ακριβώς κατά την περιγραφή του. Ακόμη, ίσως πει κανείς, αυτή η χρήση του πόλου, χωρίς να ερωτηθούν οι ιδιοκτήτες τα αφεντικά, θα έλεγε κανένας, ο Κύριος αυθαίρετος κινείται. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάτι από ξένη περιουσία και να το χρησιμοποιήσει χωρίς να ρωτήσει. Μπορώ εγώ να πω στο περίβολο του σπιτιού της αυλής κάποιου και να λύσω από εκεί το υποζύγιο του και να το πάρω να το χρησιμοποιήσω. Ω αγαπητοί, αυτό θυμίζει και πάλι τη θεότητά. Ο Χριστός είπε, ο οποίος δεν είναι ποτέ αυθαίρετος και πάντοτε εκκινείτο κατά τον ιδανικότερον τρόπο. Αλλά θυμίζει εκείνο που λέγει ο ψαλμός, «Εμά εσύ τα θηρία της γης, τα ζώα της γης είναι δικά μου». Και ακόμη, «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή». Η γη είναι του Κυρίου και ό,τι υπάρχει πλήρωμα θα πει ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Άρα, ας το καταλάβουμε καλά. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά. Ιδιοκτήτε, δεν είναι χαϊνή. Ιδιοκτήτης αληθής και απόλυτος είναι αυτός ο Κύριος. Εμείς είμαστε διαχειριστές, είμαστε σχετικοί ιδιοκτήτες. Και αυτό φανερώνει ακόμη την θεότητά του. Κάτι ανάλογο θα συμβεί ή μάλλον ήδη είχε συμβεί με τους δύο διασυνούς. Πάλι θα ερωτούσε κανείς, με ποιο δικαίωμα ο Κύριος επιτρέπει τους δαίμονες να μπουν στους θείους και μία περιουσία καθόλου ευκαταφρόνητος 2.000 θύρων να ορμήσει η Θελήνη, η Αγέλη και να πνιγεί και να επιφέρει καταστροφή εις τους ιδιοκτήτες? Και εδώ πάλι θα λέγαμε αυτό. Οι ιδιοκτήτες δεν ήταν εκείνοι που είχαν τους θείους. Οι ιδιοκτήτες είναι ο Χριστός. Όπως οι ιδιοκτήτες δεν είναι και των διαμερισμάτων και των πολιτικών, αλλά είναι ο Χριστός. Κουστεί την γη και πέφτουνε κάτω. Και πέφτουνε κάτω. Και λέει κανείς, πού το διαμερισμά μου, πού το σπίτι μου, ποιο σπίτι σου. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή. Και άμα δεν κάθεσαι καλά, στείλει την γη και πέφτουν όλα κάτω. Καταλαβαίνετε, με τα τελευταία γεγονότα που είναι εδώ. Αλλά εντούτοις είπε τα εξής. Εάν ερωτηθείτε, είπε στους μαθητάς, θα πείτε εις τους ιδιοκτήτας, ο Κύριος έχει ανάγκη. Γιατί το είπε αυτό ο Κύριος? Δια πάσαν περίπτωση, δια πάνε ενδεχόμεναν, αν συμβεί έτσι ή έτσι, όχι. Είτο μία προετοιμασία των μαθητών, διότι ο Κύριος εγνώριζε ότι θα ερωτηθούν οι μαθητές. Και τούτο, για να μην σκανδαλιστούν οι ιδιοκτήτες. Όσο γι' αυτό, έχουμε μια άλλη περίπτωση. Όταν κάποτε πλησίασε κάποιος εφοριακός, τελώνης. Αλλά ήταν τελώνε
όχι διαλογαριασμών της ρωμαϊκής θέτης, αλλά διαλογαριασμών του ναού. Και λέγει στον Απόστολο Πέτρο, ο Κύριος δεν πληρώνει φορό. Δεν ξέρω, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να ρωτήσω. Πηγαίνει στον Κύριο και του λέγει, Κύριε μου ζήτησαν να πληρώσουμε φόρο. Και λέει ο Κύριος, δεν μου λες, Πέτρε, ποιοι πληρώνουν φόρο. Τα παιδιά του βασιλέως ή οι υποτελείς του βασιλέως. Λέγει υποτελείς. Τα παιδιά δεν πληρώνουν ποτέ φόρο στον πατέρα, οι υποτελείς πληρώνουν φόρο. Εσείς είσαστε παιδιά του Θεού. Και αφού είστε παιδιά του Θεού, είστε ελεύθεροι από φόρο. Προσέξτε το επιχείρημα. Άρα δεν θα πληρώσουμε φόρο. Τι φόρο να πληρώσουμε. Αλλά πού να καταλάβουν τώρα οι υπόλοιποι όλοι να αυτήν την θέση. Αλλά για να μην του σκανδαλίσουμε, πήγαινε η Σιλήνη. Ρίξε το αγγιστρό σου, το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσει, άνοιξε το και θα βρει μέσα ένα στατήρα. Δηλαδή ένα τετράδραχμο. Ο φόρος ήταν 2 δραχμές στο πρόσωπο. Δώσε 2 δραχμές για τον εαυτό σου και 2 δραχμές για μένα. Και ο Κύριος σε πλήρωσε φόρο εις τον ναόν. Δεν τον όφιλε, αλλά για να μην σκανδαλίσει. Έτυχε εδώ. Ήταν ο ιδιοκτήτης του πόλου. Ο Κύριος ο ιδιοκτήτης του πόλου. Αλλά για να μην σκανδαλίσει, λέει και την παρατήρηση στους μαθητάς. Και αν σας ερωτήσουν, θα πείτε, το έχει ανάγκη ο Κύριος. Θα σας το επιστρέψει δηλαδή. Θα σας το επιστρέψει. Δεν θα σας το κρατήσει δικό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Τόσο το περιστατικό του ψαριού με το νόμισμα που σας ανέφερα, όσο και του πόλου, εδώ υπάρχει μία προφητεία ή αν θέλετε η γνώση των πάντων. Προφητεία με την έννοια γνώση των πάντων. Ο Ιησούς γνωρίζει όλα. Γνωρίζει τι θα συμβεί εκεί και ποιες είναι οι συνθήκες και τι πόνος υπάρχει και τι πόνος υπάρχει. Γνωρίζει ακόμη και μέσα στο πρώτο ψάρι που θα πιάσει ο Πέτρος, θα βρει στατήρα, θα βρει τετράδραχμον. Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο Κύριος είναι παντογνώστης. Βλέπει κανείς από αυτές τις λεπτομέρειες πόσα πράγματα πληροφορούμεθα για την στερέωση της πίστεώς μας. Αλλά και κάτι ακόμα. Αν προσέξουμε το ιερό κείμενο θα δούμε. Όταν ερωτήθησαν οι μαθητές τι κάνετε εκεί, απήντησαν ότι ο Κύριος αυτού κρύαν έχει. Είναι αυτολεξή όσο ζητήσει ο Κύριος. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο. Ο μαθητής και ο Απόστολος του Χριστού ποτέ δεν λέγουν πράγματα τα οποία επινοούν, σκέπτονται, θέλουν και επιθυμούν. Ο μαθητής και ο Απόστολος του Χριστού μεταφέρει εκείνα που ήκουσε από το στόμα του Χριστού. Δεν λέγει ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι παρακάτω. Εξάλλου, η μεγάλη αξία του Αποστόλου και του μαθητού του Χριστού δεν βρίσκεται στην ιδιοφυΐα. Δεν βρίσκεται στα γερά πόδια να οργώσει τον κόσμο. Δεν βρίσκεται στο θάρρος να μιλήσει τον κόσμο χωρίς να φοβηθεί κατοποίηση ή μαρτύριο. Η μεγάλη αξία του μαθητού και του Αποστόλου βρίσκεται σε τούτο το σημείο. Ότι θα μεταφέρει επακριβώς εκείνο που επήρε την εντολή να πει και να μεταφέρει. Τίποτε δικό του. Εκείνη η μεγάλη αξία. Ενώ η αξία του φιλοσόφου είναι σε αυτά που θα επινοήσει αυτός, που θα σκεφτεί αυτός, αν το θέλετε, αυτός που θα πρωτοτυπήσει. Λέμε πρωτότυπος αυτός ο φιλόσοφος. Πρωτότυπος. Δεν είπε κάτι που το έχουν πει άλλοι. Διότι αν πει πράγματα που δεν είπαν άλλοι δεν έχει καμία αξία. Αλλά ο μαθητής έχει αξία στο ότι υπερνικά τον εγωισμό του, για να μεταφέρει επακριβώς όχι εκείνο που θέλει εκείνος, αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός. Είναι μια λεπτομέρεια, αλλά μια θεμελιώδης θέση της αξίας του μαθητού και του Αποστόλου.
και είδαν τον αυτόν προς τον Ιησούν και επιλείψανται σε αυτόν τα ημάτια επί των χώρων, επεβίβασαν τον Ιησούν. Παρεγωμένου δε αυτού υπεστρώνιον τα ημάτια αυτών εν τη οδό. Και όταν έφεραν τον πόλον εις τον Ιησούν, τότε έριψαν τα ημάτια του συμπαθητέ. Το απέξω είναι το ημάτιο, ο φυτόν είναι το από μέσα. Έβγαλαν δηλαδή αυτά εδώ, αυτό το ακριβώς αυτό, όπως το βλέπετε τώρα εδώ, το ημάτιο, το ράσο, το καθημάς ράσο. Το έβγαλαν και έκαναν, δημιούργησαν μία σέλα. Δεν υπήρχε σέλα. Και δεν υπήρχε σέλα, απλούστατα διότι δεν είχε ρεβεί άνθρωπος ακόμη επάνω σε αυτό το γεγουράκι. Γι' αυτό δεν υπήρχε σέλα. Και με τα ημάτια του δημιούργησαν μία σέλα. Έναν τόπο να καθίσει επάνω ο Ιησούς. Και ενώ και επεβίβασαν, λέει, τον Ιησού, τον ανέβασαν επάνω. Και ενώ προχωρούσαν, εδώ αλλάζει το υποκείμενο, πορευωμένου δε αυτού υπεστρώνιον ως του μαθητέ, δηλαδή ως του 12, αλλά το πλήθος των μαθητών, ο όπλο, υπεστρώνιον τα ημάτια αυτών εν διωδό. Στρώναν, βγάζαν τα ημάτια του, και τα στρώναν χάμω τώρα στους δρόμους, στον δρόμο, για να περνάει ο Ιησούς με τον Ιουδάκι επάνω από τα ημάτια. Βλέπουμε ότι ήδη αρχίζει η ακατοική να συνειδητοποιείται εις τους μαθητάς ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, προς τον οποίο αφιερώνουν τους εαυτούς των και την ζωή του. Αυτή η επίλυση των ημαρτίων των επάνω στο δώ ήταν μια συμβολική πράξη, ότι σου αφιερώνουμε πλέον το είναι μας, την ύπαρξή, τα πάντα, την μεγάλη σου υπόθεση, το κήρυγμα, τη ζωή μας, τα πάντα, όλα, η ζωή μας, τα πάντα, όλα είναι δικά σου. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Είναι μια επίληψη του εαυτού των εις την πρόνοια και την αγάπη του Χριστού. Βεβαίως, δεν έχουν ακόμη σαφή γνώση ούτε του Ιησού, ούτε της Βασιλείας του. Αλλά όμως θα την αποκτήσουν όταν θα έρθει η Πεντηκοστή. Τώρα ένα είναι αρκετό, ότι με τη συμβολική τους αυτή πράξη, που ξαναλέγω, δεν την συνειδητοποιούν απολύτως. Δείχνουν ότι αφιερώνουν τον εαυτό τους εις τον Χριστό. Και ο λαός, ο οποίος υποστρώνει τα ημάτια του να περάσει από πάνω ο Χριστός, το ίδιο πράγμα κάμνει. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το Πνεύμα το Άγιο, τη στιγμή εκείνη που οδηγεί τον Ιησού να πράττει ό,τι πράττει, ερμηνεύοντας την παλαιάν προφητεία ότι είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισέρχεται θριαμβευτικός εις τα Ιεροσόλυμα, αυτό το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον υποκινεί το πλήθος να σταθεί διερμηνές της προφητείας του Ζαχαρίου ότι ο Ιησούς είναι βασιλεύς και θα διακηρύξει το πλήθος μεγαλοφόνο με κραυγές εκείνο το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου κλπ. Θα το αναφωνήσει με κραυγές ο όπλος. Ερωτώ, ο όπλος το συνειδητοποιεί αυτό? Όχι. Από τι υποκινείται? Από το Πνεύμα του Άγιου. Προσέξτε, εκείνη τη στιγμή ο λαός ερμηνεύει προφητεία. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι η ερμηνεία μιας προφητείας? Μόνο προφήτης ερμηνεύει. Μόνο προφήτης ερμηνεύει προφήτη. Κι όμως αυτή τη στιγμή ο λαός υπέρ τη θέση του προφήτη. Συνειδητοποιεί, ξαναλέγω, όχι. Πότε θα συνειδητοποιούσε όχλος την Πεντηκοστή? Και συνειδητοποιεί τότε πραγματικά. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα.
πολλές φορές μέσα στη Βικτωρία ο λαός παίζει ρόλον ερμηνευτού προφητείας. Πολλές φορές. Αλλά υποκινείται από το πνεύμα του Άγιου. Ποια είναι αυτή η προφητεία? Ο Λουκάς δεν την παραθέτει, γιατί το Ευαγγέλιο του αποτείνεται, όπως και ο Μάρκος, αποτείνεται προς τους εθνικούς. Και οι Ιδωλολάτρες δεν εγνώριζαν τους προφήτες και πολύ λίγες προφητείες παραθέτουν οι Λουκάς και Μάρκος. Ενώ πολλές προφητείες παραθέτει ο Ματθαίος, του οποίου το Ευαγγέλιο αποτείνεται προς τους Εβραίους. Τι λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος? Φέρνει τον προφήτη Ζαχαρία από το 1ο κεφάλαιο 9 στίχος και λέγει: είπατε τη θυγατρίσιον κατελευθέραν απόδοση. Την παίρνει ο Ευαγγελιστής. Ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραείς και επιβεβικός επιώνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πείτε η θυγατέρα Σιών. Η Σιών ήταν ο λόγος επί του οποίου ήταν εκτισμένος ο ναός. Συνεπώς, η θυγατέρα του λόγου Σιών είναι η Ιερουσαλήμ. Ως χαμηλότερα από τον λόγο και επεκτηνωμένη στους πρόφοντες και πέραν στην πεδιάδα του λόγου. Εξάλλου, 7 λόγοι ήταν. Το σημαντικότερο σε λέγει το λόγο Σιών. Πείτε λοιπόν, λέγει ο προφήτης, στην θυγατέρα Σιών της Ιερουσαλήμ. Τι, ιδού, να, ο βασιλιάς σου έρχεται πραείς, ούτε με κλαγές όπλα, ούτε με φρουγές, ούτε με λαμπρότητες, πραείς, ήρεμος, ειρηνικός, πραείς. Προσέξτε στοιχεία που δίδει ο προφήτης. Επιδεδικός, επί όνων και πόλων, ιών υποζυγή. Όχι ότι κάθισε και στα δυο ο Χριστός. Όταν λέγει όνων, υποδηλεί το γένο, διότι σας είπα πόλος, μπορεί να είναι ή ύπου, πουλαράκι ύπου ή πουλαράκι όνων. Γι' αυτό βάζει το όνων, πόλων και επεξηγεί κατόπιν των πόλων. Άλλη μια φορά, ιών υποζυγή. Δηλαδή ότι είναι παιδί, δηλαδή γέννημα του υποζυγή, του ζώου που σηκώνει ζυγόνι. Είδατε παρακαλώ ακρίβεια της προφητείας. Γιατί σε όλες αυτές τις σκηνές ο Κύριος, ποια σκηνή, της εισόδου του της τριανδρευτικής στο Ιερουσαλήμ, ήθελε να κάνει σαφές ότι είναι βασιλεύς. Η προφητεία το ενδήλωνε αυτό, ότι ήταν βασιλεύς. Αλλά ταυτοχρόνως έγινε το και η δήλωση ότι ο Ιησούς δεν είναι βασιλεύς του κόσμου τούτου. Πώς αυτό? Εάν είναι ο βασιλεύς του κόσμου τούτου, τότε θα εισήχε το τριανδευτικός στην πόλη επάνω σε άλογο με τα συνοδεία λαμπράς και ενόπλου. Παραβάλλατε, συγκρίνατε την θριαμβευτική είσοδο στρατηγών και αυτοκρατόρων της Ρώμης όταν εισήρχοντο νικητές και τροπεούχοι μέσα στην πόλη. Τι λαμπρότηση υπήρχε, τι υπηκό υπήρχε, τι συνοδεία υπήρχε, τι κραυγές του πλήθους κλπ. Λαμπρότης πραγματικά, αψίδες εστίνοντο να περάσει ο νικητής από κάτω από τις αψίδες αυτές κλπ. Ο Κύριος δεν έχει τίποτε από όλα αυτά. Κάθεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Αυτό σημαίνει ότι η επιβίβαση του Χριστού, προσέξτε παρακαλώ το σημείο αυτό, επάνω σε ένα γαϊδουράκι δεν είναι το παρά μια ηρωνία υψηλής τάξης. Προς ποιους ηρωνία? Προς εκείνους που ενόμιζαν ότι ο Χριστός θα ισχύθηκε το ηθιμπόλιν ως κοσμικός βασιλεύς. Δηλαδή με θεωρείται ότι είμαι κοσμικός βασιλεύς. Δεν κοιτάξτε που κάθομαι, δεν έκανε δουράκι. Είναι υψηλή τάχνη, ηρωνία. Πολύ υψηλή τάχνη. Και κατά τρόπον εποπτικών μάλιστα. Χωρίς λόγια. Σκηνή χωρίς λόγια. Μια σκηνή όμως η οποία είναι εύγλωτος.
και φανερώνει την πραγματικότητα. Αυτή την ειρωνία εκφράζει. Προς όλους εκείνους οι οποίοι μέσα στους αιώνες συγχρόνου του Κυρίου και μέσα στους αιώνες θα εκλαμβάνουν τον Χριστό ως κοσμικόν άρχοντα. Με τις παχυλές εκείνες αντιλήψεις που έχουν οι χιλιαστές περί επιγείου βασιλείας, ότι θα έρθει ο Χριστός και θα κυβερνήσει και θα διευθύνει από το όρος Σινά, από το λόγο Σιών, και θα επικοινωνεί ό,τι θα νοησία στο μέγεθος, όπως και οι πατριάρχες, με τα τελειότερα τηλεπικοινωνιακά μέσα της εποχής. Αυτές οι βλακίες λέγονται γιατί πάντοτε έχουν στο μυαλό τους οι χιλιαστές, δηλαδή οι Εβραίοι. Γιατί ο χιλιασμός δεν είναι παρά θα λέγαμε ένα προκεχωρημένων φυλάκιων του εβραϊσμού μέσα εις τον χριστιανικό κόσμο. Αυτό είναι ο χιλιασμός. Θα το ξαναπάλει μια φορά. Ένα προκεχωρημένων φυλάκιων του εβραϊκού ιμπεριαλισμού μέσα εις τον χριστιανικό κόσμο, για να προκαλέσει διάβρωση του χριστιανικού κόσμου. Και συνεπώς λέγουν αυτά τα παχυλότατα, διότι είναι ιμπεριαλιστές οι Εβραίοι και θέλουν να κατακτήσουν όλο τον κόσμο. Κατάκτηση όχι πνευματική, κατάκτηση υλική, οικονομική, να γίνουν αυτοκράτορες. Αυτό επιδιώκουν. Αυτό θέλουν, αυτό ζητούν και το βλέπουμε καθαρά. Σε αυτά τα οποία λέγουν, όσο και να κρυφθούν, φαίνονται. Εκείνοι που έχουν πνεύμα Θεού, το βλέπουν καθαρά. Πολύ καθαρά. Γι' αυτό προς όλους αυτούς απαντάει ο Χριστός. Δεν είδατε που κάθισα? Επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Αυτό τι σας λέει? Δεν σας λέει τίποτε? Θέλετε ο ανόητοι να μένετε ακόμη με τις ποικιλές σας αντιλήψεις ότι εγώ ήρθα στον κόσμο να κυβερνήσω? Θέτω δε και ανόητον να κατέβει ο Θεός ως άνθρωπος να κυβερνήσει με την έννοια που κυβερνούν οι άνθρωποι. Δηλαδή να στέλνει νομάρχες, να φτιάχνει υπουργούς και λοιπά και λοιπά. Θα το ανόητον. Εάν έχουμε έναν Μεσσία ο οποίος δημιουργεί υπουργούς και νομάρχες και δημάρχους και λοιπά και λοιπά, τότε δεν είναι δυνατόν να είναι παρά μόνο ένας σκέτος άνθρωπος, ένας ψηλός γυμνός σκέτος, δηλαδή άνθρωπος, τίποτε άλλο. Είδω λοιπόν η πράξη αυτή του Κυρίου, θριαμβευτική μεν είσοδος, αλλά και ταυτόχρονα ηρωνία προς τους έχοντας αυτά τα σπακυλά περιμεσίου αντιλήψεις. Και ο Κύριος το κάνει αυτό. Ακόμη για να πληρώσει την προφητεία. Τι είπε στον Ιωάννη όταν πήγε να βαπτιστεί? Όταν εκείνος λέει, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Άσε αυτά που λέει. Τώρα πρέπει να πληρώσουμε την προφητεία. Τα γεγραμμένα υπό των προφητών. Τίποτε άλλο. Έτσι πρέπει να πραγματοποιηθεί η προφητεία. Εδώ όμως γνώστη της προφητείας εμπροκειμένο είναι μόνον ο Ιησούς, ουδής άλλος. Το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο. Ότι οι μαθητές κατενόησαν την πράξη αυτή διότι το αναφέρει ο προφήτης Ζαχαρίας. Και ακόμη, ωραία το ερμηνεύει κάποιος πατήρ, ότι ο Κύριος κάθισε πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Δια το εξής δω. Είναι γνωστό ότι ο όνος είναι ακάθαρτον ζώων. Με την εξής έννοια, την νομική. Όχι ακάθαρτο ότι όπου περπατάει βρωμάει, όχι με αυτή την έννοια, και η Αγελάδα βρωμάει και το πρόβατο βρωμάει. Νομικός, κατά τον νόμο των Μωσαϊκών, η Αγελάδα είναι καθαρό ζώο. Το πρόβατο, η κατσίκα, είναι καθαρά ζώα. Όλα τα δίχυλα, τα ποδάρια τους είναι δίχυλα, είναι καθαρά ζώα. Αλλά δεν είναι όμως ο όνος καθαρών ζώων. Νομικός, η δύνατο να χρησιμοποιείται σε δουλειές, ουδέποτε προσεφέρεται ο όνος ως θυσία. Ποτέ, διότι στη θυσία έπρεπε να προσθεθεί καθαρών ζώων. Όνων προσέφεραν στις θυσίες τους οι ειδωλολάτρες. Μόνον. Όχι οι Εβραίοι. Ποτέ. Ή το βδέλυγμα. Τώρα ο Χριστός δεν κάθεται παραπάνω σε έναν όνον. Γιατί? Διότι με τον τρόπον αυτόν
ήθελε να δηλώσει ότι επιβαίνει επάνω σε ένα νέον, ακάθαρτον και αδάμαστον εθνικών λαών. Ότι δεν θα ήταν ο βασιλεύς μόνο των Εβραίων, θα ήταν και βασιλεύς των εθνών. Ο Ιερός Χρυσόστομος θέτει μια θαυμαστή θέση που εάν την επρόσθεσαν οι Εβραίοι αυτομάτως θα γίνονται χριστιανοί. Αυτομάτως. Αλλά από αυτό και μόνο βλέπουμε πόσο κατανοούν ή πόσο προσέχουν τους προφήτες. Πίσω από γυαλιά, χοντρά, ηλιστικά, παχυλά βλέπουν τους προφήτες. Μέχρι σήμερα, το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, εγώ είπα μεν γυαλιά, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί καλήματος. Το κάλυμα λέει που έβαλε ο Μωυσής, που του εζητήθη να βάλει ο Μωυσής όταν κατήχε από το θυνάτο και του οποίου το πρόσωπο έλαμπε. Και οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτήν την φωτεινότητα του προσώπου του Μωυσέως και έδειξαν να βάλει ένα κάλυμα. Από την κοινωνία που είχε μετά του Θεού στο Σινά απέκτησε τη λαμπρότητα. Αυτό το κάλυμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας, το έχουν μέχρι σήμερα στα μάτια τους οι Εβραίοι και δεν βλέπουν τους προφήτες. Ερώτησον τίμην των Ιουδαίων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ποιος βασιλεύς ο χούμενος επί αιώνου ήλθεν εις Ιερουσαλήμ, αλλού κανέφτιεν υπήν αλλή τούτον μόνον. Ρώτησε έναν Εβραίο, άνοιξε το κοιτάπι, άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Δέξε τους προφήτες ότι είναι αληθινοί, ο Εβραίε. Δέξε τους προφήτες ότι είναι αληθινοί, τους δέχομαι θα πει, μάλιστα. Ο Ζαχαρίας είναι επίσημος προφήτης, μάλιστα. Τι λέει ο Ζαχαρίας, να έρχεται ο βασιλιάς του πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ωραία. Ο βασιλιάς, άνοιξε τώρα τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τα βασιλιών και τα όλα τα άλλα. Βρε. Πού είναι γραμμένο ότι ποτέ κάποιος βασιλιάς των Εβραίων μπήκε θριαμβευτικά εις την Ιερουσαλήμ καθήμενος επάνω σε ένα γαϊδουράκι? Δεν θα βρει ταλέπορε Εβραίε παρά μόνο ένα, τον Ιησού Χριστό. Μόνο αυτό. Μόνο εκείνος κάθισε επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και επεφυνήθη από τον λαό. Προσέξτε, επεφυνήθη από τον λαό. Διότι το να ανεβόγω σε ένα γαϊδουράκι και να λέγω ότι είμαι βασιλιάς είναι μια κουβέντα. Αλλά και να επιθυμηθώ από τον λαό και να φωνάζει ο λαός και να λέγει ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ, ανακήρυξης βασιλική από τους κατοίκους της πόλεως. Ποιος βασιλιάς ανακηρύξει με τον τρόπο αυτόν καθήμενος επί αιώνου? Κανείς, μόνο ο Ιησούς. Και επαληθεύει ο προφήτης. Άρα ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπής Θεός, είναι ο Μεσσίας. Αυτό θα λέει κανείς, ο Εβραίε, αυτό καταλάβετε. Εγγύζοντος δε αυτού προς την καταβάση του όρου των ελαιών, ήρξα το άπαντο πλήθος των μαθητών, χαίροντες εμήν των Θεών πολύ μεγάλη περιπασών ονείδων δυνάμεων. Ενώ πλησίαζαν προς την Ιερουσαλήμ και κατέβαιναν την κατοφέρεια του όρου των ελαιών, όλο το πλήθος των μαθητών, όχι 12, πλήθος εκείνοι που οικολούθησαν τον Κύριο, χαίρονται, έψαλαν προς τον Θεό με μεγάλη φωνή από όλα τα θαύματα που είχαν δει, περιπασών ονείδων δυνάμεων, από τα θαύματα και τις δυνάμεις που είδαν εις τον Ιησού Χριστόν. Ώστε αυτό είναι το εκείνο που εξέσπασε το πλήθος εις θαυμασμών και εις επιθυμία, ναι αγαπητοί μου, ήταν το πλήθος των θαυμάτων. Αλλά προπαντός δύο πρόσφατα, που το ένα μάλιστα δημιούργησε παραλήρημα ενθουσιασμού. Ήταν η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ, το ένα, και το άλλο, το παραλήρημα, η ανάσταση του Λαζάρου του τετραημέρου νεκρού. Και επειδή
η βιθανία δεν απέχει πολύ από τα Ιεροσόλυμα, παρά μόνο πολύ ελάχιστα χιλιόμετρα, 2 χιλιόμετρα, είναι πράσινο η Ιερουσαλήμ. Επήγαιναν με τα πόδια οι άνθρωποι από τα Ιεροσόλυμα εις την βιθανία να συλληπιθούν, επειδή το γνωστός ο Λάζαρος. Και εκεί ήδη όλο το πλήθος να ανοίγουν την πέτρα μπροστά, ο τετραήμερος νεκρός, που σαν μάρτυρες όλο το πλήθος, όταν οι αδελφές λέγουν «Κύριε Όζη, βρωμάει, τεταρτέως γάρεστη, είναι 4 μέρες πεθαμένος, μυρίζει». Και ο Κύριος είπε «Λάζαρε, δεν βρέξω». Και ο Λάζαρος ανησυχεί και βγήκε έκπληκτο το πλήθος. Κατάπληκτο το πλήθος. Μπορούσαν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να μην πάρουν κλαδιά. Βαΐα είναι, θα πει κλαδιά. Κλαδιά από τους φίλικες και να μην φωνάζουν «Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Μπορούσαν να μην επιθυμούν. Μπορούσαν, ώστε αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι τα θαύματα ήταν, οι δυνάμεις και προπαντός το τελευταίο θαύμα. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Εμαρτύριμουν ο όχλος, ο όν με ταυτού, ο υπάρχον μαζί του, ότε τον Λάζαρον εφώνησε εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, τον προϋπήντησε, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένα το σημείον, διότι ήκουσαν ότι έκανε το θαύμα αυτό». Και βέβαια αν ήταν 100, 200, 500 άνθρωποι που ήταν το θαύμα, όλοι οι άλλοι προσετέθησαν, όλη η πόλη προσετέθη από τη μαρτυρία αυτών. Μη το είδαμε, να ο Λάζαρος ανεστήθη. Το αντικείμενο, η απόδειξη μπροστά μας. Ο Λάζαρος ανεστήθη. Τι έλεγαν, λέγοντες, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς. Συγγνώμη. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς. Εν ονόματι Κυρίου. Ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστη. Τι σήμαινε αυτό? Ένας τίτλος που εδίδεται εις τον Ιησού. Είναι παρμένος από τον λειτουργικό ψαλμό 117, κατά ελευθέραν απόδοση. Για να αναλύσουμε τον τίτλο εν συντομία, να δούμε ο λαός τι αποδίδει στον Ιησού. Πρώτον, βασιλεύς. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς. Τον ανακηρύσει βασιλέα. Τον αναγνωρίζει βασιλέα. Δεύτερο. Είναι ο ερχόμενος βασιλεύς. Όχι κάποιος βασιλεύς, οποιοδήποτε από εκείνους που μέσα στην μακραίων ιστορία των υπήρξαν βασιλείς πολλοί, είτε νόμιμοι, είτε σφετεριστέ του θρόνου, του Δαβίδ, όχι. Αλλά όπως ήταν ο Ηρώδης, σφετεριστής του θρόνου, όλοι αυτοί ήσαν άρπαγες του θρόνου. Δεν ήσαν νόμιμοι, και αν διαβάσετε, αγαπητοί μου, θα δείτε ό,τι συμβαίνει σε όλες τις βασιλείες του κόσμου, σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου. Ο ένας δολοφονεί τον άλλον για να του αρπάξει τον θρόνο, να του αρπάξει την εξουσία. Αυτό γίνεται πάντοτε. Δολοφονίες επί δολοφονιών και δολοπλοκίες κλπ. Για την αρπαγή της εξουσίας. Δεν είναι λοιπόν ο Ιησούς, ο βασιλεύς, ο κάποιος, ο οποιοδήποτε. Είναι ο ερχόμενος. Που ο ερχόμενος ισοδυναμεί με το αναμενόμενο. Αυτός που αναμένεται, αλλά αναμενόμενος, είναι ο Μεσσίας. Και συνεπώς, του αναγνωρίζουν μεσσιανικότητα. Ότι αυτός ο βασιλεύς είναι ο Μεσσίας. Είναι ο Χριστός. Τρίτα. Είπε το πλήθος, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς. Θα πει ευλογημένος. Σημαίνει ότι έρχεται με θείαν επίνευση και ευόδοση και όχι σαν άρπαξ και ιδιωτελής. Που θα πει ο Κύριος κάποτε ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες κατεξουσιάζουν των εθνών και κατατυρανούν τους λαούς και τους ανθρώπους. Όχι. Για τα συμφέροντα τα ειδικά του. Για τα συμφέροντα του λαού που θα είναι δόξα του Θεού και συνεπώς έχει την θεία ευόδοση, έχει την θεία ευλογία, είναι ο απεσταλμένος. Τέταρτον,
εν ονόματι Κυρίου. Εδώ τι, ως αντιπρόσωπος του Θεού, κατά την ανθρωπίνη φύση, όχι κατά την θεία, κατά την ανθρωπίνη φύση, ως αντιπρόσωπος του Θεού. Όπως τότε παλαιά οι Κριτέ, οι οποίοι ήσαν πρώτων βασιλέων. Τελευταίος Κριτής είναι ο Σαμουήλ, πρώτος βασιλιάς είναι ο Σαούλ. Τότε στην εποχή των Κριτών είχαμε τον θεοκρατικό λαό. Εκείνος που κυβερνούσε δεν ήταν ο Κριτής, ήταν ο Θεός. Ο Κριτής είναι αντιπρόσωπος του Θεού και κατ' εντολή του Θεού ενεργεί. Υπάρχει μία εντελώς ιδιότυπος διακυβέρνηση του λαού κατά την περίοδο των Κριτών που θα σας κάνει εντύπωση αν διαβάσετε τα ανάλογα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, της Κριτάς όπως λέγονται. Θα δείτε εκεί, θα δείτε πώς κυβερνούσαν οι Κριτές. Ο Γεδεών και λοιπά όλοι αυτοί οι Κριτές. Και βλέπουμε ότι όταν κάποτε οι Εβραίοι ζήλεψαν από τους γειτονικούς λαούς που είχαν βασιλείς, ζήτησαν από τον Θεό να τους δώσει βασιλέα, είπε ο Θεός, ας το πω έτσι απλά ελληνικά, εγώ δεν σας κάνω, δεν μ' αρέσετε, δηλαδή δεν θέλετε εγώ να σας κυβερνώ. Καλά, θα σας δώσω βασιλέα αφού θέλετε, θα σας δώσω, αλλά θα καθίσει, επιτρέψατε μου την έκφραση, στο σβέρκο σας και θα σας ρουφτίξει το αίμα με τους φόρους. Αυτό είπε ο Θεός, την Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο αυτό. Και πραγματικά, ο Σολομών, λένε ο ένδοξος βασιλεύς, ο σοφός, ναι, αλλά ήταν φοβερός βασιλεύς από πλευράς φορολογίας. Η φορολογία που επέβαλε ο Σολομών εις των λαών ήταν κάτι απίθανο. Ουδής άλλος βασιλεύς επέβαλε τόση μεγάλη φορολογία. Αυτό που είπε ο Θεός, αυτό και έγινε. Ώστε ο λαός εκυβερνά το αρχικά από τον Θεό, υπήρχε θεοκρατία. Ο Μωυσής που κυβερνά τον λαό δεν τον κυβερνά, δεν είναι κυβερνήτης ο Μωυσής, ούτε ο Άρων. Κατ' εντολή του Θεού, να πάσα στιγμή, ερωτάται διαρκώς ο Θεός. Δεν έχουν ίδιο θέλημα, ούτε ο Άρων, ούτε ο Μωυσής. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν το ενωνόματι Κυρίου, σημαίνει ότι αυτός που θα μας κυβερνήσει θα γυρίσει πίσω στην θεοκρατία. Ιδιότυπος βασιλεύς, Μεσσίας, Χριστός. Τέμπτον, ειρήνη εν ουρανό, έτσι λέγει εδώ, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστη. Ειρήνη εν ουρανό είναι ως έργον και καρπός πλέον του βασιλέως, ο οποίος θα επετύχανε αυτήν την καταλλαγή, την συνδιαλλαγή μεταξύ του Θεού και του λαού του. Διότι πολλάκι, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι εξόργιζαν τον Θεό με την αποστασία των και με την αμαρτία των, την ποικίλην, με αποτέλεσμα να έχουν εθνικά σύμφορα. Τώρα πλέον αυτές οι εθνικές σύμφορες παίρνουν τέλος. Θα βασιλεύει ο Χριστός. Όχι με την έννοια του κυβερνήτη, το ξαναείπαμε πάλι, αλλά με την έννοια ότι θα κατήλασε των λαών του Θεού με τον Θεόν. Και δεν θα υπήρχε διαφορά. Και έτσι θα ήτο ειρήνη στον ουρανό. Ο Θεός πλέον δεν θα βλέπει εχθρικά το λαό του. Δεν θα έρχεται βαρύ τιμωρό το χέρι του Θεού πάνω στο λαό. Αλλά θα υπάρχει ειρήνη. Και έκτον, δόξα εν υψίστης. Αυτό το δόξα εν υψίστης, ύμνος που συνηθεί των παλαιών εκείνων ύμνων των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού. Δεν είναι τι άλλο παρά η δόξα που θα αναπέμπεται και υπό τον αγγέλο και υπό τον ανθρώπων προς τον Θεό, δια την επιτευχθήσαν η ειρήνη επί της γης. Και όμως το ερώτημα. Πικράζονται στους τίτλους αυτούς προς τον Ιησούν ο λαός, ο οποίος σας ξαναυπενθυμίζω δια τρίτη φορά γίνεται ερμηνεύς προφητείας, υποκινούμενος από αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Ο λαός αυτός είχε επίγνωση του περιεχομένου του τίτλου τον οποίον αποδίδει στον Ιησούν? Όχι, δεν είχε επίγνωση.
Ήταν μια υποκίνηση, επαναλαμβάνω, του Αγίου Πνεύματος. Τίποτε άλλο. Μα και οι μαθητές δεν είχαν επίγνωση. Ίσως κάτι περισσότερο από τον όπλο. Αλλά πλήρη επίγνωση ούτε οι μαθητές έχουν. Το βλέπουμε στη μετέπειτα συμπεριφορά των, όταν εγκαταλείπουν τον Ιησού, σκανδαλιζόμενοι όταν θα τον είδουν να παραδίδεται εις τους Εβραίους, για να σταυρωθεί. Αλλά τους μεν μαθητάς τίποτα δεν εμπόδισε να ακολουθήσουν τον Χριστό, να μείνουν πιστοί και στο τέλος να δεχθούν την Πεντηκοστή και τότε να αντιληφθούν το περιεχόμενο του τίτλου που απέδωσε ο όχλος. Τι είδη, τι είδη. Ο λαός δεν έμεινε πιστός. Παρεσύρθη και διεστράφη από τους άρχοντάς του. Αυτός ο λαός έχασε το μεγάλο προνόμιο να δεχτεί την Πεντηκοστή. Μόνο ένα μέρος από αυτόν εδέχτη την Πεντηκοστή. Διαβάζουμε στις πράξεις. 3.000 ένα κήρυγμα του Αποστολού Πέτρου. 2.000 παρακάτω σε ένα δεύτερο κήρυγμα του Αποστολού Πέτρου. Ίσως ακόμη κάτι, αλλά όλος ο λαός της πόλεως δεν ήταν 5.000 άνθρωποι, ούτε αν υποθέσουμε 10.000 άνθρωποι, σαν περισσότεροι. Όλοι οι άλλοι έμειναν σέλοι. Όλοι οι άλλοι παρεζήθησαν και διεφράντησαν από τους άρχοντας του λαού. Να τους, οι άρχοντες του λαού. Και έτοιμες Φαρισαίοι, παντού θα τρυπώσουν οι άνθρωποι. Από του όχλου είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε, επιτίμησον τις μαθητές σου, και μερικοί από τους Φαρισαίους που ξεπετάχθηκαν μέσα από τον όχλο είπαν, διδάσκαλε, μάλωσε τους μαθητές σου, τους μαθητάς σου. Πού είσαι οι Φαρισαίοι τόση ώρα, μενιγμένοι με τον όχλο? Τι έκαναν? Κατασκόπευαν. Τώρα όμως, βλέποντας τα πράγματα να προχωρούν σε ανεπιθύμητες περιοχές, παίρνουν το θάρρος, θράσος θα έλεγα, να εξέλθουν από την φωλεάν των που κατασκοπεύουν ανακατεμένοι μέσα στο πλήθος, να πλησιάσουν τον Κύριον και να του ζητήσουν ούτε λίγο ούτε πολύ να διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά του όχλου. Πόσο διαφορετική συμπεριφορά των Φαρισαίων με τον λαό. Πόσο διαφορετική. Βεβαίως οι άρχοντες ήδη είχαν αποκηρύξει τον Ιησού και το συνέδριο και τους μαθητάς του Κυρίου και είχαν πει, είχαν δώσει εντολά. Είναι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν της γνώ που εστί μηνύσει όπως πιάσος είναι αυτόν. Αν κανείς ξέρει που βρίσκεται, να πάει να καταδώσει και να πάει να τον βιάσουν τον Ιησού. Θυμηθείτε και το άλλο, όταν είχε κάνει τη θεραπεία του τυφλού στα Ιεροσόλυμα, ο Κύριος, στα Ιεροσόλυμα τώρα, και κάλεσαν του επιγενετής τυφλού, και κάλεσαν τους γονείς, οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες και οι αρχιερείς, και είπαν, ο γιος σας είναι αυτό? Γιατί είπαν, ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Γιατί το είπαν αυτό? Διότι φοβούνται μήπως γίνουν αποσυνάδελφοι. Διότι οι άρχοντες είχαν πει, όποιος παραδέχεται τον Ιησού θα είναι αποσυνάδελφος. Δηλαδή δεν θα είναι δεκτός στη συναγωγή, θα τον πετάνε απ' έξω. Θα είναι ξένος αποσυνάδελφος. Θα τον περιφρονήσουν. Γι' αυτό μίλησαν έτσι οι γονείς του τυφλού. Είδατε τώρα σε ποιο κλίμα βρισκόμεθα. Αυτός ο λαός όπως κινείται, για μια στιγμή δεν τον ενδιαφέρει τι είπαν οι Φαρισαίοι και τι είπαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι άρχοντες και το συνέδριο. Ένα τον ενδιαφέρει των λαών ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Είναι τα θαύματά του η μεγάλη πιστοποίηση. Είναι η ταυτότητά του ποιος είναι. Αυτό τον ενδιαφέρει και ο λαός ξεσπά πραγματικά. Αλλά οι Φαρισαίοι όμως, βλέποντας το κύρο που αποκτάει ο Ιησούς από τον όχλο που επιθυμεί, παίρνουν το θράσος, σας είπα, να πλησιάσουν και να ζητήσουν από τον ίδιο τον Κύριο, όπως συνήθως έτσι γίνεται, αν ρίξετε μια ματιά στη ζωή μας θα το δείτε αυτό, από τον ίδιο τον Ιησού ζητούν να επιβάλλει σιωπή και σιγή εις το πλήθος που τον επιθυμεί. Και τότε
Ο κύριος, πώς τον ονόμασαν, διδάσκαλε λέει. Τι, διδάσκαλε. Δεν είπαν κύριε, δεν είπαν κύριε, διδάσκαλε. Ένας τίτλος που εδίδετο στον όποιον όποιον. Ή οδήποτε είναι δύνατο να είναι διδάσκαλο. Γιατί δεν τον αγνωρίζουν τίποτα του Χριστού. Αυτόν τον τίτλο του διδασκάλου σκέτον νέτον θα τον αποδίδουν όλοι οι εχθροί του πάντοτε. Θα δείτε και τους αθέους και τους μασόνους να λέγουν για τον Ιησού. Όχι ο Κύριος, ποτέ ο Κύριος, ο διδάσκαλος. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο, ο μύστης. Ή ο μέγα διδάσκαλος ή ο μύστης. Ποτέ όμως δεν θα ονομάσουν τον Ιησού Κύριον. Ποτέ Κύριον, ποτέ. Είναι οι εχθροί του Χριστού σε όλους τους αιώνες. Και αυτοί είναι μιμητέ των Φαρισαίων όταν ο Κύριος από αυτούς προσφωνείται διδάσκαλος και καλείται να επιβάλλει σιωπή εις των λαών που τον επιθυμεί. Και αποκριθείς είπεν αυτοί. Λέγω ημίν ότι αν ούτη σιωπήσωσιν οι λύθοι και κράξονται. Σας βεβαιώνω ότι αν αυτός ο λαός σταματήσει να φωνάζει, τότε θα φωνάξουν οι πέτρες. Είναι τόση η πραγματικότης, είναι τόση η αλήθεια που θα φωνάξει αυτή η άζωος και άλογος κτήσης. Είτο μία απάντηση του Κυρίου που τους άφησε αυτούς μεθεώρου και τους περιεφρόνησε ο Κύριος. Τους άφησε στην θέση αυτή, Κύριε επικύβησον τις μαθητές σου. Εκεί τους άφησε. Αφού πήραν την απάντησή του. Αλλά τους υπενθύμησε τι, ότι εάν η άλογος, η άζωος και η άλογος κτήσεις, άλογος λέγεται τα ζωντανά, τα φυτά, δεν μπορούν να δοξάσουν το Θεό αυτά με την έννοια να είναι ακολογική, άζωος είναι υπέρος. Εάν λοιπόν η άλογος και η άζωος φύσης θα έβιδε κατά την μαρτυρία του Κυρίου την μαρτυρία της περί του Ιησού, θα λέγαμε πόσον ασοφότεροι και πόσον αναισθητότεροι θα ήσαν αυτοί με τη στάση την οποία ελάβαν. Ο Αβακούμ γράφει «Λήθος εκ τύπου βοήσεται, η πέτρα το βουβάρι θα φωνάξει». Και πράγμα, επειδή τελικά ο λαός εσιώπησε, του επευλήθη σιωπή, όπως και τώρα, φωνάζει ο λαός και λέει «Όχι ακόμα το διαζύγιον». Βλέπουν τα ζώδια, το μαζεύουν το αυτόματο διαζύγιο. Βλέπουν ο λαός ότι δεν μιλάει πια, το ξαναπροβάλλουν πάλι. Αυτό γίνεται συνέχεια και κάποια μέρα θα το κάνουν. Θα το κάνουν κάποια μέρα. Θα γίνει το αυτόματο διαζύγιο. Είναι η λεγόμενη επιβολή σιωπής επάνω στην συνείδηση του λαού. Είναι φοβερό πράγμα. Αυτό όμως προημιάζει καταστροφή. Προημιάζει καταστροφή. Διότι πλέον δεν υπάρχει η γνώμη του λαού. Δεν υπάρχει η γνώμη. Η συνείδηση του κόσμου να πει το σωστό, αυτό είναι. Ότι θα γίνει αυτό που νομίζουν οι ίδιοι. Όχι οι πολλοί. Μακάρι να βουλιάξει ο λαός μας. Μακάρι να βουλιάξει το εαυτό μας. Θα γίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Φοβερό πράγμα. Και επευλήθη η σιωπήση των λαών. Επλήρωσαν τον Ιούδα, βρήκαν την ευκαιρία. Άτερ όχλου. Η σύλληψη. Άτερ όχλου. Δηλαδή, όλο το θέμα ήταν να γίνει η σύλληψη του Χριστού χωρίς να υπάρχει ο λαός στη μέση. Και πήγαν νύχτα εις τον κήπο της Γεθσημανή να τον συλλάβουν χωρίς όχλον, διότι εφοβούντο τον όχλον. Και όταν ο Ιησούς πλέον ευρέθηκε στα χέρια του Πιλάτου ήταν πρωί. Όταν ο λαός ξύπνησε, βγήκε έξω, δεν βρήκε πλέον τον Ιησού όπως πήγαινε κάθε πρωί εις τον ναό του Σολομόντος και εκείνησε, έμαθε ότι ο Ιησούς συνελήφθη και κατεδικάστη από τον Πιλάτο εις θάνατον. Τι μπορούσε όμως πλέον να κάνει με τον Ρωμαίο διοικητή, ήταν στα χέρια του Ρωμαίου διοικητού. Τέλειωσε η υπόθεση. Ο λαός εδέχθη με αυτόν τον τρόπο, φοβερό, την σιωπή. Του μπήκε πίθυμο στο στόμα. Αλλά τότε εκείνο που είπε ο Χριστός κατά κυριολεξία έγινε. Εσιώπησε ο λαός, όντως οι ίδιοι έκραξαν. Ακούστε τι γράφει το Ευαγγέλιο. Πότε όμως,
όταν βρεθήκαμε εις τους αντίποδας της τριανδοτικής εισόδου του Κυρίου. Και τι είναι αυτοί οι αντίποδες? Η σταύρωση και η αποδοκιμασία. Και όταν απεδοκιμάστη ο Ιησούς και σταυρώθη, τότε έκραξαν οι μύτες. Και λέγει εκεί, λέγουν οι Ευαγγελιστές, λέγουν, η γη εσύχθη και πέτρες εσχίστησαν και ο ήλιος εσκοτίστη. Ιδού έκραξαν οι μύτες. Αλλά έκραξαν και δι' ενός άλλου τρόπου, τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε. Που το προανήγειλε αυτό ο Κύριος, τώρα θα το πούμε. Λίγο παρακάτω θα το πει για την Ιερουσαλήμ. Τι? Δεν πέρασαν ούτε 40 χρόνια. Και όταν έπεσε η Ιερουσαλήμ κάτω από τον κατακτητή, μάλλον των τιμωρών τύπτων Ρωμαίων στρατηγών, η πόλη έγινε πέτρες και μόνο πέτρες. Και τότε οι πέτρες εφώναξαν και είπαν στους ανθρώπους, να τα αποτελέσματά σας για εκείνον που αποδοκιμάσατε. Οι πέτρες λοιπόν έδωσαν τη μαρτυρία. Και εσύγησαν, ειδών την πόλη έκλαψε ένα αυτού. Όταν πλησίασε την πόλη, την είδε, ήδη βρίσκεται ακόμη στην κατοφέρεια του όρους των ελαιών, εκεί είδε και έκλαψε. Με την απάντηση που πήραν οι Φαρισαίοι, ότι οι ήδη και κράξονται, εάν είχαν συνέστηση, έπρεπε αυτοί να κλάψουν. Αλλά ανταυτόν κλαίει ο Κύριος. Δεν αδάκρυψε. Έκλαψε. Που σημαίνει, όπως άλλες δύο φορές αναφέρει ο Ευαγγελιστής στο ρήμα κλαίω. Και δηλεί λυγμούς που διακόπτουν την φωνή. Και πράγματι λίγο πιο κάτω που θα μιλήσει ο Κύριος, είναι διακοπτωμένη η φωνή του. Θα το δούμε πως γράφεται. Διακοπτωμένη από τους λυγμούς. Έκλαψε. Με πολλά δάκρυα. Με πολλά. Η θέα της πόλης και η σκέψη του τι θα είναι δύνατο να είναι αυτή εάν εδέχεται τον βασιλέα της, αλλά δεν τον δέχεται, του προκάλεσε αυτά τα κλάματα. Κλαίει ο Κύριος εν μέσω του θριάμβου του. Ενώ όλοι σκυρτούν από χαρά και νομίζουν ότι ο Κύριος εισερχόμενος θα ανακηρυχθεί βασιλεύς, ο Κύριος κλαίει μέσα σε αυτόν τον κολοφόνα του θριάμβου. Και αυτό είναι μια απάντηση ότι ούτε οι επιθυμίες τον επηρέασαν, ούτε ή το πράγματι κοσμικός βασιλεύς. Εδώ κατηγορούν πολλά της των χριστιανισμών ότι αντιτίθεται εις το πνεύμα του πατριωτισμού. Ο Κύριος, βλέποντας την πόλη και κλέβοντας για το κατάντημά της, εξεδίωνε μίαν υψηλής στάθμης πατριωτισμών. Αγαπητοί μου, δεν είναι πατριωτισμός να βγαίνω και να φωνάζω. Πατριωτισμός είναι να κλαίω για το κατάντημα που φτάνομαι σαν λαός, σαν έθνος. Αυτό είναι ο αληθινός πατριωτισμός. Όλα τα άλλα επιτραπεί το μη. Είναι καπηλεία. Είναι καπηλεία. Και συνήθως πολλές φορές εκείνοι που φωνάζουν, διότι για τους τσέπιους φωνάζουν. Κανείς δεν αγαπά την πατρίδα όσο εκείνος που θα άκρινε και θα φωνούσε βλέποντας το κατάντημά της σε διαφόρους τομείς. Αυτός είναι αληθινός πατριώτης. Και αν το θέλετε, αληθινός πατριώτης είναι ο αληθινός χριστιανός. Εκείνος που από τη στιγμή που αρνείται τον Χριστό, αρνείται και την πατρίδα. Τα παραδείγματα είναι σύγχρονα και φανερά ονόν νοήτων. Λέγον ότι έγνωστε εσύ και έγινε τη ημέρα σου τάχτη τα προσιρήνη σου ρίν δε εκρύβει από τον οφθαλμό σου, ότι ύξους είναι η μέρα επισέ και περιβαλούσι είναι η εχθρή σου χαρακάση και περικυκλώσους είσαι και συνέξους είσαι πάντοτε και εδαφιούσισε και τα τέκνα σου εν σύ
και ου καθίσουσιν εν σύ λίθον επί λίθο, ανθών κέγνος των καιρών της επισκοπής σου. Λέγοντας, αν εγνώριζε εσύ η Ιερουσαλήμ αυτά που είδε για τη σημερινή ημέρα σε σένα, που αναφέρονται στην ειρήνη σου θαυμαστικών, κομμένος ο λόγος. Τώρα κρύφτηκε όμως από τα μάτια σου. Θα έρθουν οι μέρες που οι εχθροί σου θα βάλουν χαρακώματα γύρω γύρω από τα τείχη σου και θα σε κυκλώσουν και θα σε σφίξουν και θα εδαφιούσει και εδαφιούσει, θα κατεβάσουν μέχρι το έδαφος και τις οικοδομές σου και τα παιδιά σου που βρίσκονται μέσα, τους ανθρώπους σου, και δεν θα αφήσουν πέτρα στην άλλη πέτρα, επειδή δεν εγνώρισες, δεν ανεγνώρισες την ημέρα που σε επισκέφτει ο Θεός. Φοβερές λέξεις. Φοβερές, φοβερές. Αν τις ήκουαν τις λέξεις αυτές, φανερά οι άρχοντες θα ετρόμασαν. Αλλά δεν έδωσαν καμία σημασία. Τις είπε όπως ο Κύριος. Τις είπε δυνατά, τις άκουσαν γύρω. Κλέγοντας τις είπε. Κλέγοντας, με κλέγοντας, διότι ο λόγος είναι ελλειπτικός, όπως σας ανέφερα. Ελείπει εκείνο το ούκαν απόλου. Και αυτό είναι σύνηθες, εκείνος που κλαίει δεν λέει όλες τις λέξεις. Αφήνει, κόβει των λόγων, τα λέει κομμένα, που δείχνει ότι ο Κύριος έκλαψε με λιγότερο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε έτσι. Λέγον ότι ή έγνω και εσύ και γε εν τη ημέρα σου τάφη τα προσυλλήνη σου ούκαν απόλου. Δηλαδή, θα μπορούσε έτσι να αποδοθεί. Εάν εγνώριζες και εσύ, έστω και αυτή την ημέρα, αυτή την ημέρα σου, σου, αυτή την ημέρα σου, όσον αφορά τη συμφιλίωσή σου με τον Θεό, δεν θα καθεστρέφεσαι. Αλλά, ποι είναι αυτή η ημέρα της πόλεως, λέει η ημέρα. Ποι είναι αυτή η ημέρα, η ημέρα της επισκοπής σου, δηλαδή της επισκέψεώς σου εκ μέρους του Θεού. Λέει μία ημέρα. Ποια είναι. Προσέξτε, λέει ημέρα. Εις ελικών αριθμών. Ημέρα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ήταν η ημέρα εκείνη που ο Κύριος εισήρχεται εις τα Ιεροσόλυμα. Η μοναδική στην ιστορία ευκαιρία αφού πολλές άλλες είχαν δοθεί. Μοναδική μα και τελευταία. Σας είπα στην αρχή της ομιλίας ότι η είσοδος του Κυρίου ήταν η πρώτη μα και η τελευταία. Και η τελευταία ευκαιρία. Δια παντός. Εις το τέλος των αιώνων θα ακούσουν το κήρυγμα οι Εβραίοι ή μάλλον θα βγάλουν το κάλυμα και θα πούν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Μάλιστα, άλλος Ευαγγελίστης το λέγει αυτό. Δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή ποιος λέγει. Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου έως ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα του Κυρίου. Που σημαίνει. Δεν θα το πρόσωπό μου και κρύβει λέει από αυτόν ο Κύριος. Αυτό είναι μια τοπική περίπτωση, τοπική. Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου σημαίνει δεν θα δείτε την ευδιά μου, δεν θα δείτε ευλογία επάνω σας, με άλλα λόγια, εάν δεν με αναγνωρίσετε και πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα του Κύριου. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Όσο μένετε μη αναγνωρίζοντες την μεσσιανικότητά μου, πρόσωπον Θεού, ο Εβραίοι, δεν θα δείτε. Φοβερός λόγος. Φοβερός λόγος. Και ειδού. Μην ξεχνάμε ότι και ο καθένας από εμάς έχει την ημέρα της επισκοπής του. Μην το ξεχνούμε. Την ημέρα που τον επισκέπτεται ο Θεός. Η μέρα κήρυγμα με μια μελέτη. Και όταν απορρίψει αυτή την επισκοπή του Θεού, τότε λέει κάπου η Αγία Γραφή «Ουέ, ουέ, της απολελοκώσει την καρδία». Και τι ποιήσουσι εάν ο Κύριος επισκέψεται αυτούς, αλίμονος εκείνους που έχασαν την καρδιά τους. Δηλαδή, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις της αντιλήψεως, της συναισθηματικότητος, της τρυφερότητος, της καλής και αγαθής προαιρέσεως. Αυτό θα πει έχασαν την καρδιά μου. Και τι θα κάνουν όταν τους επισκεφτεί ο Θεός. Τι είπα. Έρημος τόπος. Έρημος τόπος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, η Ιερουσαλήμ δεν ανταπεκρίθη, εσκληρύνθη. Και επειδή εσκληρύνθη,
Γι' αυτό ο Κύριος κλαίει. Και το συμπέρασμα, μην δε κρύβει από οφθαλμόν σου. Αλλά τώρα έχει κρυφτεί από τα μάτια σου. Γιατί έχει κρυφτεί από τα μάτια σου? Γιατί εσύ έκλεισες τα μάτια σου. Όταν κλείνει τα μάτια σου δεν βλέπεις. Και αφού είναι τα μάτια σου κλειστά, βέβαια κρύφτηκε από τα μάτια σου εκείνο που έρχεται να σου δοθεί. Η σωτηρία. Η μεγάλη σωτηρία. Η μοναδική στην ιστορία σωτηρία. Χάνεται. Χάνεται διαπαντός. Χάνεται. Ω Εβραίοι, θα σταθείτε ουραγοί. Όλα τα έθνη θα γνωρίσουν τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, τελευταίοι εσείς. Πρώτοι εκλείθητε, τελευταίοι θα πάτε. Και τώρα ο Κύριος προλέγει τας επερχομένας εθνικής συμφοράς. Εξαιτίας υπογραμμίζω αυτής της τάσεως της πόλεως της Ιερουσαλήμ έναντι του Χριστού. Η προφητεία που θα κάνει ο Χριστός τώρα, που σας διάβασα, είναι ερμηνεία της ιστορίας σύμφωνα με το νόημα που της δίνει ο Θεός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα συμβούν αυτά που θα συμβούν και προλέγονται, διότι ο ίδιος ο λαός προδικάζει τη θέση του απέναντι στο Θεό και μέσα στην ιστορία θα έχει συμφορές. Ώστε λοιπόν η προφητεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ερμηνεία της ιστορίας, μία εξήγηση ότι ο λαός έπαθε αυτό, έπαθε εκείνο διότι δεν αντέχει τον Θεό. Αυτό θα πει ότι η προφητεία είναι ερμηνεία της ιστορίας. Θα έρθουν ημέρες, λέει ο Κύριος, πολιορκία. Γιατί, εφόσον δεν επρόσεξες την ημέρα που σε επισκέπτει ο Θεός. Προσέξτε αυτή τη διαφορά. Ημέρα επισκέψεως, ημέρες θλίψεως. Μια ημέρα δεν εντάξει στο Θεό, πολλές θα ακολουθήσουν με θλίψη. Πολλές. Μια στιγμή δοκιμάζει την ειδονή, όλη σου τη ζωή υποφέρεις. Για να γυρθώ και στην αιωνιότητα. Ο χρόνος δεν άργησε. Λιγότερο από 40 χρόνια είχε η καταστροφή από τους εχθρούς της πόλεως, τους Ρωμαίους. Πράγματι, εκπλήσει αγαπητοί μου η ακρίβεια της προφητείας. Πράγματι, ο Τίτος, ο στρατηγός, έβαλε χάρακα γύρω από την πόλη, δηλαδή χαράκωμα, και το χαράκωμα αυτό δεν είχε άλλο σκοπό παρά την προστασία των ιδίων Ρωμαίων στρατιωτών, προκειμένου να φτάσουν να πολιορκήσουν την πόλη. Και όταν κυριεύθηκε η πόλη, αφού την έσφυξαν φοβερά. Έπεσε πείνα, αυτό θα πει συνέξουση που είπε ο Χριστός. Το ρήμα συνέχω στον Λουκά σημαίνει στενοχωρώ. Θα σε στενοχωρήσουνε, θα σε σφίξουνε ο Ιερουσαλήμ. Είναι η πείνα που έπεσε. Φάγανε η μητέρα τα παιδιά του. Μας το λέει αυτό ο Ιώσυφος, ο ιστορικός. Κατόπιν ο Τίτος, όταν μπήκε μέσα, έως εδάφους έφτασε την πόλη. Όχι μόνο γκρέμισε το ναό, όχι μόνο γκρέμισε τα σπίτια, όλες τις οικοδομές, δεν έμεινε πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Με άρωτρο, μας λέγει ο Ιώσυφος, όργωσε την πόλη. Με άρωτρο έβγαλε και τις πέτρες από τα θεμέλια. Επάνω στο λόφο Σιών, που είναι σήμερα το τέμενος του Ομάρ, αραβικών τέμενος, μωμεθανικών, ήταν ο ναός Σολομώνος. Ακριβώς την θέση που ήταν ο ναός δεν ξέρουμε. Εσκάθησαν και τα θεμέλια. Βγήκαν οι πέτρες και από τα θεμέλια. Φοβερό. Η οργή του Θεού δηλαδή. Και προσέξτε αξιοπαρακτήρητο και αυτό. Η πρόληψη του Κυρίου ότι εδαφιούσισε και τα τέκνα σου εν σύ. Πω ακρίβεια. Θα σε εδαφιώ, θα πει σε φτάνω στο έδαφος. Είναι αυτό που λέμε εμείς, θα σε κοντίνω 10 πόντους. Δηλαδή, κόβεται από εδώ, παντεύεις 10 πόντους. Δηλαδή, σκοτώνεις. Εδαφιώ λοιπόν αυτό σημαίνει. Δηλαδή θα σας στερήσουν τα τέκνα σου αδιακρίτως. Μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, αδιακρίτως. Ποια τέκνα σου? Εν εσύ, αυτοί που θα βρίσκονται μέσα στην πόλη. Γιατί? Διότι οι χριστιανοί δεν υπήρχαν μέσα στην πόλη. Όταν θα φτάσουμε στις προφητείες παρακάτω που λέει ο Χριστός, ο Κύριος ειδοποίησε και είπε: όταν θα δείτε κυκλουμένη την Ιερουσαλήμ υπό στρατού, αυτός που είναι στο δόγμα επάνω, μην κατέβει να πάρει τα πράγματά του, δεν έχει καιρό, γιατί οι πύλες της πόλεως θα κλείσουν.
να πάρει δρόμο για να φύγει. Και αυτός που είναι στα χωράφια και δει τα γενόμενα, μην έρθει στην πόλη να πάρει τα πράγματά του, να φύγει. Και την προφητεία αυτή την ήξεραν τι. Δεν ήταν εκεί. Αλλά την απεδέχτησαν όσοι πίστεψαν στον Χριστό. Και σώθηκαν. Όταν έγινε η άλωση στη Ιερουσαλήμ, οι χριστιανοί είχαν φύγει από μέσα. Επιμορήθηκαν εκείνοι που ήξεραν να τιμωρηθούν. Έπεσε η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που είχαν μείνει άπιστοι. Γι' αυτό είπε ενσύ, αυτοί που ήταν μέσα σε εμένα, αυτοί που ήταν μέσα σε εμένα. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή δεν γνώρισες την ημέρα της επισκοπής σου. Δεν εγνώρισες την ημέρα που ο Θεός σε επεσκέφθη. Και αυτό ακόμη φανερώνει ότι ο Ιησούς ήταν ο ενανθρωπής σας Θεός. Αγαπητοί μου, πάντα σας κουράζω, το ξέρω. Αλλά ίσως πάντα δεν θα υπάρχει ο λόγος του Θεού και σε κάθε τόπο, ας κουραστούμε λιγάκι, δεν πειράζει. Ισραήλ και Ελλάς αποτελούν παράλληλον παράδειγμα μέσα στην ιστορία. Δύο προνομιούχοι λαοί. Δύο λαοί που λέγονται ότι είναι κάτω από την έννοια του Θεού. Και οι δύο αυτοί λαοί, όσες φορές εδέχτησαν τον αληθινό Θεό και ήκουσαν τον νόμο και εδήλωσαν την υπακοή των, εμεγαλούργησαν. Και όσες φορές απεστάθησαν οι δύο αυτοί λαοί, Ισραήλ και Ελλάς, ετιμωρήθησαν παραδειγματικώς. Αυτή τη στιγμή η Ελλάς ζει την αποστασία της από τον Θεό. Αρχίζει να ανοιξώνει συνθήματα αθελείας και αμοραλισμού. Δηλαδή να μην δέχεται κανένα κανόνα ηθικής. Πολύ παραπάνω κανόνα ηθικής ευαγγελικής. Ούτε καν φιλοσοφικής ηθικής δεν δέχεται κανόνα. Πολύ παραπάνω ξαναλέγω κανόνα ευαγγελικής ηθικής. Οι Έλληνες αρχίζουν να προχωρούν στην αθελία και στον αμοραλισμό. Αρχίζει να λέει και η Ελλάς, ούτε αστεί Θεός. Και ο ευαγγελικός νόμος δεν είναι τίποτα, ούτε αξίζει τίποτα. Τι είναι το αυτόματο διαζύγιο, τι νομίζει το φίλο. Δεν αξίζει τίποτα το Ευαγγέλιο, αυτό θα πει αυτόματο διαζύγιο. Ας λέει ο Χριστός ότι αυτός που αφήνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη είναι μικρός και εκείνη που παντρεύεται χωρισμένον άνδρα είναι μηχανίδα. Ας το λέει ο Χριστός. Εμείς τι κάνουμε. Γι' αυτό σας είπα, το Ευαγγέλιο ισουδένει. Για να έρθει φοβερά η φωνή του προφήτου Ισαΐου να ειδοποιήσει όπως τότε τους Εβραίους και εμάς σήμερα. Ουέ, αλλήμον, οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν ως προς την ηθική. Είσαι ηθικός, είσαι ανόητος, είσαι ανώμαλος, είσαι ανήθικος, είσαι ομαλός και φυσιολογικός και έξυπνος. Ουέ, αλλήμονο, ουέ, υπηθέντες το σκότος φως και το φως σκότος. Αλλήμονο αυτοί που παρουσιάζουν το σκοτάδι φως και το φως το παρουσιάζουν σκοτάδι όταν λέγουν στους χριστιανούς σκοταδιστά και τον ηλισμόν τον αποκαλούν φως. Ουε υπηθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Διαστροφή δηλαδή. Ουε η συνετή ενεαυτή και ενώπιον αυτών επιστήμονες. Αλίμονος αυτούς που αυτοχειροτονούνται και αυτοκυρίσονται φρόνιμοι μυαλά μεγάλα και επιστήμονες σπουδαίοι και σοφοί, ότι αυτοί θα σώσουν χωρίς το όμως τον κόσμο. Ουέ, οι δικαιούντες των ασεβή έλεγεν βόρων και το δίκαιον του δικαίου έρονται. Αλίμονο όταν η δικαιοσύνη σε ένα λαό αρθεί. Και τότε η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια. Δικαιούται ο αθλητής και αδικείται ο ευσεβής.
και επινοεί το βαρύ χέρι του Θεού. Μην δε, πολλά γραφτική, ένα σημείο σας πήρα εγώ. Μην δε, αναγγελώ ημίν και εγώ ποιήσω το αμπελόνιμο. Τώρα θα σας πω, λέγει ο Θεός, τι θα κάνω στον αμπελώνα μου. Αμπελών είναι ο Ισραήλ, αμπελών όμως είναι και η Ελλάς, αμπελών του Θεού. Τώρα θα σας πω τι θα κάνω. Αφαιρώ των φραγμών αυτού και έστε εις διαρπαγή. Θα βγάλω τα σίδωρα, φραγμός, θα βγάλω τα σίδωρα και θα μπουν οι εχθροί να αρπάξουν. Και καθελώ των τείχων αυτού τη μάντρα και έστε εις καταπάτημα και θα μπουν οι άλλοι, οι εχθροί, να καταπατήσουν. Αυτό λέει ο Θεός θα κάνει. Γι' αυτό αγαπητοί, ξαναλέμε, ο Ισραήλ αποτελεί φρικτών ιστορικών προηγούμενων. Είπε ο Θεός να λυπηθεί την Ελλάδα μας και οι Έλληνες χριστιανοί να αρχίσουν να μετανοούν και να ανανοήσουν.